Pod Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής Εκτός Βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. <Συγραφή> Γεια σας. Στο τραπέζι των podcast σήμερα ένας από τους ποιητές του καιρού μας. Τώρα δεν ξέρω αν ακριβώς του αρέσει αυτός ο τίτλος. Θα το συζητήσουμε. Καλεσμένο ο Δημήτρης Αγγελής. Καλώς ήρθες, Δημήτρη Αγγελή. Καλώ ήρθε, Δημήτρη. Καλώ σα βρήκα. Τώρα του κακού μα του χέρι του καλού μα θα το δούμε. <laughs> Κοίταξε, η αλήθεια είναι πω οι συγκυρίε που έρχεσαι δεν είναι, είναι πράγματι προ ενδοσκόπηση. Και δεν ξέρω πώ μπορεί ένα ποιητή, θα μου το πει εσύ αυτό, να δει την πραγματικότητα με τα δικά του φίλτρα όταν έχουμε μάθει ότι έχει γίνει ένα φοβερό δυστύχημα με τόσου νεκρού. Ναι, είναι η κακή η συγκυρία, η χρονική στιγμή, όλα αυτά τα πράγματα. Είμαστε σε μια φάση πολύ δύσκολη. Ε, τι να σχολιάσει κανεί, Είναι αυτονόητα. είναι μια τραγωδία, αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να Λένε, υπάρχει μια σχολή που λέει ότι οι ποιητέ ε, δεν. Ε, παράγουν το έργο, τους δημιουργούν, πες το όπως θέλεις εσύ, ε, σε εύκολους καιρούς όμως. Εσύ τι λες? Η ναι. μάλλον πώ σου πίνει εσένα. Υπάρχει ένα, ένα θέμα εδώ πέρα. Δηλαδή, η εύκολη καιρή είναι καιρή για όλου. Εύκολη ή δύσκολη, τέλο πάντων. Ο ποιητή νομίζω ότι έτσι κι αλλιώ ζει ε, και τρώγεται με τα ρούχα του. Δηλαδή, έτσι κι είναι πάντα η δύσκολη καιρή για αυτόν. Οπότε, μερικέ φορέ η περαιτέρω ατμόσφαιρα είναι χειρότερη, μερικέ φορέ είναι καλύτερη. Αλλά πάντα η καιρή είναι δύσκολη. Εγώ γενικά έχω επιλέξει εδώ και αρκετό καιρό να μην ε, μπαίνω σε θέματα τη πραγματικότητα, τη επικαιρότητα κτλ. Γιατί νομίζω ότι ο σχολιασμός που ανα... αναφεσβήτητα θα εκτραπεί κάποια στιγμή σε πολιτική συζήτηση, μικραίνει τον ποιητή στα μάτια των αναγνωστών του. Αυτό σημαίνει ότι προτιμώ γενικώ να μιλάω μέσα από τα πείματα. Και αυτό το θεωρώ πολύ βασικό. Παρεπιπτόντως, καθώς ερχόμουν εδώ πέρα, έχω κάνει μια περίεργη τώρα τελευταία αναγνωστική στάση. Ξεκίνησα να διαβάζω αυτό το βιβλίο για τη δύση του κουντερα mm -hmm. Έχω διαπιστώσει ότι ο Κούντερα Σε ως φοβερή πεζογράφος... φοβερή μετάφραση του Γιάννη Χάρη, εννοεί βέβαια. Εννοείται όλες οι μετάφρασεις του Γιάννη Χάρη, την <laughs> <είναι laughs> εκεί. Και μετά έπεσα με τα μούτα στο δοκιμιογράφο Κούντερα, γιατί ήξερα την τέχνη του μυθιστορήματο. Μετά διάβασα τον Πέπλο και τώρα, καθώ ερχόμουν, διάβαζα τη συνάντηση. <laughs> στο οποίο βιβλίο Βρήκα κάτι το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που λέμε τώρα. Και να το το σκεφτόμουν, ναι, 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 το σκεφτόμουν καθώ ερχόμουν. Τέλειο. Γιατί λέω, κοίτα ένα πάρα πολύ σχόλιο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, είναι ένα κείμενο που έχει γράψει για τον Francis Bacon. Mm. Και σχολιάζει μέσα ότι. έχει κάνει μια σύγκριση μεταξύ Bacon και Bέκετ. Πολύ αγαπημένοι και οι δύο. Και ο Μπέκετ, ειδικά πάρα και πολύ. Και εγώ και οι δύο. Ναι. Και λέει μέσα ότι και οι δύο αποφεύγουν να σχολιάσουν την πραγματικότητα. Ενώ α πούμε ο Πικάσο γραφίζει την Κερνίκα, ίσω γραφίζει τη σφαγή στην Κορέα. ή ενώ α πούμε ο Ιονέσκο γράφει τον Ρινόκερο. Ε, κανεί από του δύο δεν μπαίνει στα πολιτικά. Κανεί δεν σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα του καιρού που συμβαίνουν πράγματα και θάματα yeah, yeah. έτσι. Και γράφει μια φρασούλα, διαβάζω το τέλο αυτό που λέει μέσα, και λέει, Όταν ζει κανεί το τέλο ενό πολιτισμού, όπω το ζουν ή πιστεύουν ότι το ζουν ο Μπέκετ και ο Μπέικον, η ίστατη δια-αντιπαράθεση δεν είναι αντιπαράθεση με την κοινωνία, με το κράτο, με την πολιτική, αλλά με τη σωματική υλική υπόσταση του ανθρώπου. Δηλαδή όλα αυτά τελικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία όταν κατά κάποιο τρόπο τα περνάνε την ύπαρξή μα και τα σωματοποιούμε με κάποιο τρόπο. Γιατί τι υπάρχει, υπάρχει τελικά ας πούμε, αυτό το σώμα το οποίο τα λαμβάνει όλα και τα παίρνει πάνω του. Και τώρα υπάρχει ο συνεδρισμό. Ναι, Συνέχιζα ναι, ναι. πηγαίνω και χθε είδα την ταινία Η Φάλενα. Α, είδε το Ηφάλαινα. Εκεί Στην και οποία αν τα λαμβάνει το σώμα. Η σωματικότητα, ακόμα mm. ας με περισσότερο πώ είναι η σωματικότητα του ανθρώπου και πώ παίρνει όλα αυτά τα πράγματα πάνω του ο άνθρωπο. Δεν είδε τα πνεύματα του Νισέρ είναι Ακόμα ακόμη. όχι. Είναι στα προσεχώ. Ε, ναι, νομίζω ότι πρέπει. Μετά τη Φάλενα το είδα κι εγώ. Ναι. Οπότε είναι καλή η συνέχεια. Ναι. Πάμε όμω να δούμε τι από πότε άρχισε εσύ. Είπε μια πολύ ωραία έκφραση, λαϊκή που μου άρεσε πολύ. Να τρώγεσαι με τα ρούχα σου για να γίνει ποιητή. Ε, ναι. Μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. <laughs> γιατί πότε κανεί ξεκινάει να τρώγεται με τα ρούχα του. Νομίζω καταρχά ότι εγώ ήμουν πρώτα απ' όλα ένα καλό αναγνώστη, πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή, διάβαζα πάρα πάρα πολύ, διάβαζα πάρα πολύ ιστορία και πάρα πολύ μυθιστόρημα. Αθήνα, γεννήθηκε. Ναι, ναι, πειραία, νέο mm. Οπότε, αυτό κατά κάποιο τρόπο με έβαλε στον κόσμο του βιβλίου. Ήμουνα βιβλιοφάγο από μικρό. Από ένα σημείο και μετά, δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο. Και εκείνη η καταπληκτική ταινία, πόσο περνάει καιρό, δεν θεωρώ πια τόσο καταπληκτική. Ο κύκλο των χαμένων Α, ποιητών που μα έκανε λίγο ποιητέ. Είναι τη γενιά μα, βέβαια. Αυτό, ναι, είναι αυτό. Το οποίο πραγματικά δεν ξέρω εάν ας πούμε, πια είμαι τόσο πολύ σύμφωνο με αυτή την ταινία. Αλλά εκείνη την εποχή με άγγιξε πάρα πολύ. Οπότε ξεκίνησα να γράφω ποίηματα στο σχολείο. Δηλαδή στο Λύκειο, από ό,τι θυμάμαι. Και μάλιστα μία καθηγήτρια σε τρει μαθητέ, εμένα και άλλου δύο δηλαδή, έδωσε τη δυνατότητα να διαβάζουμε ποιήματα στην τάξη. Μα έδωσε μια ολόκληρη ώρα τι κάθε λες, εβδομάδα. Τι φοβερή ναι. έκθεση όμω, το έκανε. Ε. Ναι, και όχι. Α, α, δεν κάναμε μόνο αυτό, κάναμε τρομερά πράγματα. <laughs> γιατί διαβάζαμε, α πούμε, σουρεαλιστέ, σαν δικά μα ποιήματα, επίτηδε. Ε, κάναμε διάφορα παιχνίδια. <laughs> το επέτρεπε η καθηγήτρια. Μάλλον η καθηγήτρια είχε έρθει, έκανε διδακτορικό στο εξωτερικό, δεν είχε πολύ μεγάλη ιδέα από την ελληνική εκπαίδευση. Δυσκολευόταν στο σχολείο γιατί ήταν, α πούμε, άλλου επίπεδου άνθρωπο. Οπότε ήταν ίσω και μια διέξοδο για αυτήν για να καλύπτει λίγο την ώρα του μαθήματο. Ε, αυτό είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προχώρησε. Και μπορώ να πω ότι από του τρει που γράφαμε δεν ήμουν ο καλύτερο. Απλώ ναι, απλώς... οι άλλοι έγιναν, πείτε. Όχι, δεν συνέχισαν. Ε, λοιπόν, γιατί θέλει και μία πειθαρχία, νομίζω, ναι. όλη αυτή η υπόθεση. Ναι. Προχωρά όμω, κάνει τι σπουδέ σου, φαντάζομαι, στη φιλοσοφία. Όχι. Πού. Εγώ πέρασα θεολογία. Θεολογία το πέρασε. Οποίο... Το... Ναι, ναι, ναι. Το οποίο είναι ένα ευτύχημα. Α, η αλήθεια ναι. είναι. Ράμα, το γιατί η θεολογία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση μέσα τη. Και επίση σου δίνει πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Δηλαδή, εγώ δεν διάβαζα ποτέ για τα μαθήματα, περνούσα έτσι για πλάκα. Εφανάζομαι. Οπότε μ, μου έδωσε πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθώ με αυτά που ήθελα. Να γράφω, να διαβάζω, να κάνω διάφορα πράγματα. Όμω, συνέβη πάλι ένα ευτυχέ γεγονό. Συνήθω αυτά τα βλέπουμε εκ των υστέρων τα ευτυχή γεγονότα, δεν καταλαβαίνουμε εκείνη την ώρα. Δηλαδή, η μία αποτυχία το ότι πέρασε. Εγώ για μένα ήταν αποτυχία το ότι πέρασε στη θεολογία, αλλά μου βγήκε σε καλό. Ε, Α πούμε, μετά προσπαθούσα να κάνω μεταπτυχιακό, δεν μου βγήκε και πήγα κατευθείαν να κάνω διδακτορικό. Πάλι είχα μια ευτυχία εκεί, γιατί βρέθηκε στο δρόμο μου ένα καθηγητή, ο οποίο μου λέει: Κοίτα, αν ψάχνουν στο βιβλιοπολίο των εκδόσεων των φίλων ένα παιδί να κάνει τι δουλειέ, θε να πα. Θα έστελνα το γιο μου, μου, λέει, αλλά. Έχει κάτι εργαστήριο στο πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να πάει. Και πήγα. Και αυτό ήταν το μεγάλο μου, δεύτερο μεγάλο ευτύχημα, γιατί εκεί, επειδή ήταν και το περιοδικό ευθύνη, ήταν ο Τσιρόπουλο, ήταν όλο αυτό ο κύκλο, γνώρισα πάρα πολλού ανθρώπου, του οποίου εγώ τότε του έβλεπα σαν μύθου. Mm. Μιλούσα ε, Ήταν χθες... η διανόηση τη εποχή, πούμε, και ναι, προγενέστερα. Ναι, ναι μιλούσα χθε με τον Νίκο Τομάντι, που mm. είδα ότι ήταν mm. ναι, ναι, εδώ ναι. επίση. Και γιατί είχε γράψει ένα κείμενο στον αναγνώστη που λέει κάτι. Του λέω: Κοίτα, να δει, του λέω. Εμεί όταν ξεκινούσαμε, του βλέπαμε όλου σαν μύθου. Mm. Για μα η γραφή και η συγγραφή ήταν μυθικά όντα, όλα αυτά. Ενώ σήμερα αμφιβάλλω αν ας πούμε, τα νεότερα παιδιά βλέπουν του, που είναι ήδη, που έχουν βγάλει μερικά βιβλία, σαν κάτι μυθικό. Τι φταίει. Η έκθεση. Δεν ξέρω τι φταίει. Δεν ξέρω αν φταίει η έκθεση. Δεν ξέρω αν φταίει ότι υπάρχει μια με τα μέσα κοινωνική δικτύωση ότι όλοι έχουν γνώμη, οπότε υπάρχει μια ισοπαίδωση. Είναι καλό και κακό αυτό μαζί. Δεν ξέρω. Ε, και εγώ, α πούμε, θεωρούσα και ανθρώπου που ήταν εκ των υστέρων, αποδείχθηκαν ή, α πούμε, το κατάλαβα και εγώ ίδιο ότι δεν ήταν τόσο όπω ό,τι είχα. Αλλά αυτή η α πουμε το καταλαβα και εγω ιδιο οτι δεν ηταν τοσο οπω τους ειχα αλλα αυτη η τριβη με, με βοήθησε πάρα πολύ. Mm -hmm. Έτσι. Οπότε, όλο αυτό ήταν μια απορία ενδιαφέρουσα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ε... Και κάποια στιγμή, πότε ήταν που βγήκε το πρώτο σου βιβλίο. Το 98. Και είχε τίτλο. Έβγαλα δύο βιβλία το 98. Να, το, να μα τα πούμε, να τα... Ναι. Ναι. Την μπορώ να διαβάσω το, το, ένα... το βιογραφικό ε, αλλά νοί. θέλω να τα πεις εσύ. Ναι, το 98 έβγαλα ένα μικρό δοκίμιο που λεγόταν για τη συγγραφή. Και έβγαλα... Το δοκίμιο, ε. Ναι, ναι, ναι. Και έβγαλα και ένα ποιητικό βιβλίο που ήταν η Φιλομήλα. Αυτά είναι τα πρώτα ναι. μέσα Αυτό μια χρονιά το δύο βιβλία. Ναι. Καλό ήταν το ότι βγήκαν δύο βιβλία μέσα χρονιά. Απρόσμενο ήταν. Ε, αλλά έτσι ξαφνικά ένιωσα ότι μπαίνω κι εγώ στην, σε αυτή τη μεγάλη έτσι, μυθική ομάδα Α, που το ονειρευόμουν ναι. και κάτι το. Ναι. Ε, ναι. ρε παιδί μου, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Δηλαδή, όταν πήρε το, το, πρώτο βιβλίο τυπωμένο στα χέρια σου. Τι δηλαδή, είπε τότε, ήταν έγινε με τη βούλα ποιητή. Ξέρουμε... Όχι, όχι, δεν έγινε τότε με τη βούλα ποιητή, γιατί έχει συμβεί το εξή. Δουλεύοντα στο βιβλιοπολείο, έτσι όπω ήταν έτσι λίγο αυστηρό άνθρωπο, αλλά όταν σε σύστηνε στου άλλου, αλλά το έκανα από ό,τι κατάλαβε με όλου του νεότερου, έλεγε ο ποιητή Δημήτρη Αγγελής, Εγώ, α πούμε, το άκουγα και έλεγε, Γιατί με λέει το έτσι με τώρα, ντροπή, α πούμε. Πώ, α πούμε, δεν έχω βγάλει κάτι για να με πει. Όμω, νομίζω ότι ήταν τελικά μια συνειδητή προσπάθεια να σε κάνει να αναλάβει την ευθύνη σου. Mm. Το οποίο ήταν σημαντικό για μένα, γιατί έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να αρθώ στο ύψο τη περίσταση, το τίτλο που μου είχε δώσει. Και αυτό ήταν, ήταν σημαντικό τελικά. Δηλαδή, το ότι με έσπρωξε προ τα εκεί. Περιτώ να πω ότι η Φιλομίλα είχε μια τελείω άλλη μορφή που όταν του, την πρωτοέδωσα του Τσιρόπουλου να τη διαβάσει, μου είπε: Πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό, πέταξε το. Α, τόσο καλά. Και, ή μου λέει: Μου σημείωσε κάποια πράγματα που θεωρούσε ωραία, ενδιαφέροντα κτλ. Και, και όπω ήταν, το πήρα και το πέταξα. Hey. Και ξαναέγραψα όλο το βιβλίο από την αρχή, κρατώντα αυτά τα σημεία που μου είχε πει, τα οποία τα χρησιμοποιήσει σε άλλα πήματα και μου έδωσε και μια δεύτερη συμβουλή που ήταν σε συμβουλεύω να μην ξαναδιαβάσει τα επόμενα δέκα χρόνια ελίτη. <Κι> το οποίο επίση <Κι> το <Κι> τήρησα. Ναι, το επίση το τήρησα με πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Ελίτη σου είπε, όχι σε φέρε. <Κι> ναι. Μου κάνει εντύπωση. Ναι. Και τελικά <laughs> κατέληξα πιο πολύ σεφεριστής ευχαριστή παρά ελληνικό. Πραγμα... <laughs> πραγματικά γι' αυτό το λέω τώρα, γιατί έχοντα διαβάσει <laughs> κάποιε ποιητικέ σου συλλογέ, θα μου πει κι εσύ, δεν είναι ότι είναι σχολή, ότι... γιατί έχει πράγματι το δικό σου αποτύπωμα και το δικό σου αρθρωμένο λόγο στην ποιήση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πλέον, να σου πω και την αλήθεια. Είσαι και αναγνωρίσιμος, Ο με την καλή έννοια το λέω <laughs> αυτό. Να φοράω μαύρα γυαλιά και τα <laughs> αναγνωρίσιμος όταν διαβάζεις ένα πείμα λες πολύ ωραία βέβαια πλέον με αυτή τη διάθεση και τη διάχυση που υπάρχει στο διαδίκτυο που να γράφονται συνεχώς ποιήματα ποιήματα ίσως τα γνωρίζουμε και λίγο περισσότερο ή γνωρίζουμε και τους ποιητέ λίγο περισσότερο ναι από τη μια μεριά όχι από την άλλη με ποια έννοια δηλαδή διαβάζουμε τόσα πολλά πράγματα στο διαδίκτυο που τελικά δεν ξέρω αν μένουνε στον δηλαδή. Δηλαδή, παλιά έπαιρνα σε ένα βιβλίο, ήξερε τον τάδε ποιητή, γιατί μου άρεσε το τάδε ποίημα του ή Α, το, ah, έχω διαβάσει το βιβλίο του αυτό. Τώρα νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμοι δεν διαβάζει βιβλία, διαβάζει ποίηματα στο διαδίκτυο. Ε, είναι αλήθεια αυτό. Και όταν βγάζαμε το φρέα έντυπο, ω έντυπο περιοδικό, μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση ότι οι ποιητέ όλοι, ακόμα και αν δημοσιεύαν σε έντυπο περιοδικό, στο οποίο ήταν και πολιτονικό. και ήθελε, εγώ έτρεχα δηλαδή πόσο καιρό για να διορθώσω, τρει διορθώσει, να του στείλω μήνυμα, μήπω εδώ εννοεί αυτό και πρέπει να το αλλάξουμε, μήπω <Κι> <τύπος Κι> εκείνο. <Κι> και με το που δημοσιεύονταν το τεύχο, τσουκ, όλο το ανέβασε στο διαδίκτυο. Και λε, κάτσε βρε φίλα. Δηλαδή, Αυτή ήταν η αγωνία. Η αγωνία του είναι δηλαδή να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τη σύγχρονη ποιητή. Δηλαδή παλιά, α πούμε, εγώ έτρεχα δημοσίευε ο Λεοντάρη πείμα στι σημειώσει, έτρεχα να πάρω τι σημειώσει γιατί με ενδιέφερε. <Το> δημοσίευε ο Λάγιο καινούργιο πήμα στην Νέα Εστία. Τσουκ να πάω να πάρω την Νέα Εστία γιατί με ενδιαφέρει ο ποιητή. Βέβαια, βέβαια. Τώρα δηλαδή τι σε ενδιαφέρει. Απλώ δηλαδή, τυχαία αλλιεύει ποιήματα στο διαδίκτυο. Πέρασε όμω το φρέαρ, έτσι. Θα σταματήσω στο φρέαρ. Γιατί εκεί. Ωραία. Ασχολείσαι με την πίση των άλλων, <Το> με τη λογοτεχνία των άλλων, όχι με τη δική σου και είσαι διευθυντής σε αυτό το λογοτεχνικό περιοδικό πόσα χρόνια τώρα. Πλά, νομίζω, ε. που, λοιπόν, καταρχά, πριν ήμουνα στην Ευθύνη, από εκεί mm. ξεκίνησα εγώ. Έχω περάσει, θα πω, από. Εντάξει, έχω δημοσιεύσει πάρα πολλά περιοδικά. Η Ευθύνη ήταν όμω ένα μεγάλο σχολείο για μένα, γιατί εγώ πήγα να δουλέψω στο βιβλιοπολείο καταρχά το 1995 και η Ευθύνη έκλεισε το 2009. Κοίτα, να δεις Άρα, ε... Αυτό είναι μια τεράστια διαδρομή Βέβαια. που από ένα σημείο και μετά ε, είχα ένα σημαντικό ρόλο και σε αποφάσεις και σε συζητήσεις και σε όλα. Έτσι, παρά το γεγονό ότι ήμουν πολύ νεότερο από την πλειοψηφία των ανθρώπων που ήταν εκεί. Μετά ήρθε η πρόταση να φτιάξουμε, όταν έκλεισε η ευθύνη, που έκλεισε για πολύ πρακτικού λόγου, φορολογικού και διάφορα πράγματα, οικονομικού και διάφορα άλλα πράγματα. Ήρθε η πρόταση να φτιάξουμε τη νέα ευθύνη, στην οποία έμεινα από το 2010, το Σεπτέμβριο, νομίζω, βγήκαμε, και νομίζω μέχρι το 2013, αν δεν κάνω λάθο, που τότε αποχωρήσαμε όλη η συντακτική mm. ομάδα, η βασική συνεργάτηση, και φτιάξαμε το ΦΡΕΑ. Άρα. Είναι, είναι πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή πολλά μια ζωή χρόνια. ολόκληρη. Και το ΦΡΕΑΡ έχει και μία πορεία πολύ αξιόλογη. Ε, τώρα είναι, νομίζω, μόνο διαδικτυακό, έτσι, δεν είναι. Ναι, γιατί μέσα στην καραντίνα που ήταν τα βιβλιοπολία mm -hmm. κλειστά, έλεγε αυτό ο κόπο όλο τι θα γίνει. Δηλαδή δεν θα μπορεί να φτάσει καν στα βιβλιοπολία, καν στον αναγνώστη, μόνο στου συνδρομητέ. Επίση, βλέπει ότι. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμο πια δεν αγοράζει περιοδικά. Πα σε ένα βιβλιοπολίο. Ο πάγκο των περιοδικών, αν υπάρχει, Πράγματι. είναι μία επισκέψιμο. Δηλαδή δεν πάει κάποιο εκεί πέρα να κοιτάξει κάτι. Νομίζω είναι θέμα κουλτούρα πια. Ναι, έχει ε, αλλάξει αυτό. Αναγνωστική κουλτούρα. Ναι. Φαντάζομαι ότι έρχονται, σου έρχονται πάρα πολλά mail με πίεση, ναι. φεύγει προ δημοσίευση και τέλο πάντων είναι κάπω αμήχανο όλο αυτό. Mm. Γιατί σίγουρα δεν θα είναι μόνο ε, καλά πράγματα. Ναι, σε εμά έρχονται. Καταρχά, εμεί έχουμε ουσιαστικά παράλληλα με το έντυπο όσο υπήρχε για 28 τέτοιοι, βγάζαμε έντυπο φρεάρ. Λοιπόν, παράλληλα με το έντυπο είχαμε το frear.gr. Ε, οπότε μετά έπρεπε να φτιάξουμε μια άλλη ιστοσελίδα για να μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Φτιάξαμε το mag.frear.gr. Οπότε τώρα έχουμε δύο δυνατότητε. Μια άμεση δημοσίευση στο frear.gr, όπου εκεί μπορεί να φτιάξει, να δημοσιεύσει πολλά κείμενα, πάντα με επιλογή. Και το mag, το οποίο είναι που βγαίνει κάθε τρει-τέσσερι μήνε, θα βγάλουμε το επόμενο τέχο το Μάιο, το οποίο έχει πολύ πιο αυστηρά κριτήρια. Mm -hmm. Έτσι. Και είναι πραγματικά, έχει τη δομή του έντυπου περιοδικού, ακολουθεί περίπου το περιοδικό όπω έβγαινε και έντυπα. Έτυπα. Έτσι. Οπότε εκεί είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα, ακόμα και, στη, και στην ποιήση και σε όλα. Δημήτρη, φήμε λένε ότι έχουμε στου Έλληνε αρέσει να γράφουν ποιήση. Ναι. Του αρέσει. Ε, τι φταίει το κλίμα. Είμαστε μεσογειακοί, άρα είμαστε ένας πολιτισμός του ματιού. Δηλαδή, μα αρέσει να βλέπουμε. Ο πολιτισμό του ματιού σημαίνει ότι αυτό που βλέπουμε θέλουμε να το εκφράσουμε. Αλλά είμαστε ταυτόχρονα ένα πολιτισμό που τον κουράζει να ασχολείται με μεγάλα πράγματα. Ετοιμάει να γράψει κάτι μικρό ή να αποτυπώσει τη στιγμή. Έτσι, γι' αυτό ε... και έμεινε ικανή διηγηματογράφη ίσως σε Έλληνε λογοτέχνη. Ναι, ή πούμε αυτά τα φλάς διηγήματα, τα στιγμής ας πούμε, τα πολύ μικρά. Και σε αυτό ταιριάζουμε πάρα πολύ με τους Λατινοαμερικάνους. Ακριβώ mm. Έτσι, ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι και οι Λατινοαμερικάνοι. Και μου είχε κάνει εντύπωση όταν είχα πάει στην, στην Ικαράγουα που έλεγε ε, η Μεσόγειος. Και εννοούσαν τη δικιά τους Μεσόγειο, της Καραϊβικής. Άκου τώρα ναι, να δεις. Ναι, μια αναλογία δηλαδή. Φοβερό. Δεν αυτό. Επίσης, εκεί Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θαυμασμό για του Έλληνε ποιητέ. Ναι, το ίδιο. Και όχι μόνο και του λογοτέχνε. Εδώ μου λέγανε για τον Καζαντζάκη, α πούμε, κάποιοι ναι. που ήταν στα πανεπιστήμια εκεί και λοιπά, ότι πόσο διδάσκεται και. Ναι, ναι, Καλά για τον Ελίτη και τον Σεφέρη. Και ειδικά το Ρίτσο. Ναι, και εκεί το Ρίτσο. ειδικά το Ρίτσο και λόγω πολιτική mm -hmm. περιοχή. Ναι. Έτσι, ο Ρίτσο δηλαδή είναι πολύ μεγάλο όνομα εκεί. Μάλιστα. Ναι. Πάμε όμω στα εδώ πάλι, συνεχίζει εσύ. Προσπαθώ να ξεφύγω, έτσι. Το βλέπει αυτό. <laughs> Πάμε, δεν θα ξεφύγει, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε στα εδώ τα δικά μα πάλι, στα δικά σου. Παράλληλα με την ποιήση υπάρχει και η πεζή πραγματικότητα, αλλά δεν ξέρω αν η εκπαίδευση στην οποία είσαι εσύ είναι για σένα πεζή πραγματικότητα, είναι και αυτό ένα είδο ε, έκφραση. Ναι. Ε, Καταρχά έχω κάνει πάρα πολλέ δουλειέ. Αλήθεια. Ναι, πολλέ. Έλα. Ε, από πολύ πρακτικέ μέχρι πολύ ας πούμε, τσικαλάμι αμοιβόμενε και Για δεν πες, ξέρω τι. πω. Όχι, δεν <laughs> θέλω τσικαλάμι καλά αμοιβόμενε. <laughs> ναι, από έχω σε εργοστάσιο, α πούμε. Εντάξει, το εργοστάσιο Έτσι. είναι κυριλεύρε, παιδί μου. Δεν είναι κυριλεύρε, γιατί να μιλήσει λάδι μηχανή όλη την ημέρα <laughs> δεν είναι καθόλου κυριλεύρε. Εντάξει, <laughs> <δουλία. laughs> αλλά παίρνει εμπειρίε ω ναι, Έχω κάνει πάρα πολλέ δουλειέ. Η εκπαίδευση έχει ένα πάρα πολύ καλό. Δηλαδή ότι η καθημερινότητά σου είναι πολύ όμορφη γιατί ασχολείσαι με παιδιά, νοιάζεσαι πολύ για τα παιδιά. Δηλαδή, εγώ νοιάζομαι πάρα πολύ για τα παιδιά. Μ' αρέσει, μ αρέσει δηλαδή. Δηλαδή, του το έχω πει κιόλα: Ότι οι παιδιά κοιτάξανε κάτι. Μπορεί να είμαι διευθυντή σα, μπορεί να είμαι ε, καθηγητή σα, δεν ξέρω τι, αλλά είμαι πάνω απ' όλα μπαμπά σα. Και έτσι νιώθω εγώ. Οπότε τα παιδιά έρχονται κάνουν ουρά έξω από το γραφείο για να πούμε τα δικά μα τέλο πάντων. Αλλά είναι ότι υπάρχει μια ανανέωση. Δηλαδή, το έχω παρατηρήσει οι εκπαιδευτικοί γενικώ, εάν του αρέσει και η δουλειά του κιόλα, έχουν. Ένα, μια πηγή ανανέωση που είναι τα παιδιά. Είναι πάντα στο καινούριο λεξιλόγιο, είναι πάντα κοντά στι νέε τάσει, του ανανεώνουν τα παιδιά, οι μαθητέ του. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. σω γι' αυτό λίγο να ε, επανεξετάζει την άποψή σου για τον κύκλο των χαμένων ποιητών, γιατί τώρα είσαι και από την άλλη πλευρά. Ναι, εννοείται. Δεν το δεν επανεξετάζω με την έννοια ότι θεωρώ, ας πούμε, ότι ο καθηγητή του κύκλου των χαμένων ποιητών έκανε άσχημα τη δουλειά του ή κάτι τέτοιο. Το αναθεωρώ με την έννοια ότι είναι παρά είναι λυρικό ας πούμε το ξέσπασμα αυτό. Δηλαδή, είναι και, και στα όρια της παραβατικότητας ναι, βέβαια. Ναι. άγρια όχι μάλλον στα όρια. Ναι. Νομίζω ότι ας πούμε ότι αν το δω μια του καθηγητή νομίζω ότι εκεί ξέφυγε το πράγμα. Mm. Δηλαδή αυτό μπορεί να το, αν το, κάνεις σε, το βάλεις σε ένα ωραίο κανάλι μπορείς να έχεις αποτέλεσμα και όχι παραβατικότητα. Mm -hmm. Εκεί νομίζω εντάξει, παρουσιάζει και μια εποχή δύσκολη, με αυστηρό συντηρητικό σχολείο. Είναι άλλα τα δεδομένα. Έτσι. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θέλει σκέψη. Δηλαδή το, και το πώ μπαίνει η λογοτεχνία στο σχολείο είναι μια μεγάλη κουβέντα. Έτσι. Και πώ μπορεί να βάλει τα παιδιά, όχι να γράψουν, γιατί το να γράψουν είναι μέσα στην ηλικία, α πούμε. Το βασικό είναι να τα βάλει να διαβάσουν. Mm -hmm. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να το κάνει ένα παιδί πιαγωγείου ή δημοτικού, να του δώσει μια κουλτήρα, κουλτούρα ανάγνωση. Και αν ρωτήσετε, οι βιβλιοθήκε, οι σχολικέ γεμίζουν, α πούμε, στο δημοτικό. Δηλαδή μπορεί να δώσει κίνητρο, να πηγαίνει τάξη, να κάνει διάφορα αυτό. Στο γυμνάσιο και το ηλικία όμω τα χάνει τα παιδιά. Και εκεί το μεγάλο στίχημα. Mm -hmm. Πώ θα προωθήσει τη φιλαναγνωσία στα παιδιά ας πούμε, του γυμνασίου και του λυκείου που είναι κολλημένα στο κινητό τους. Πώς θα τα βάζεις να σηκώσουν κεφάλι από αυτό το, Άντε, α αυτό το δε. μηχάνημα. Ας πούμε. Ναι. Ε, Πολύ σοβαρή υπόθεση για ένα εκεί. σχολείο, για έναν δάσκαλο. Ναι. Ναι. Και το επόμενο ας πούμε, που θέλουμε να κάνουμε στο φρέαρ είναι να φτιάξουμε ένα μαθητικό φρέαρ. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον. Ναι, όπου προσπαθώντας κατά κάποιο τρόπο να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά αναγνωστών, αν γίνεται κάτι τέτοιο. Τώρα μπαίνουμε σε δύσκολα θέματα. Ναι. Η υπόθεση βιβλίου στην Ελλάδα. Χαμογελάμε και οι δύο με νόημα, διότι σε αυτό εδώ το τραπέζι μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι έχουν ακουστεί τα πάντα από τα πιο συντηρητικά μέχρι τα πιο προοδευτικά πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν για να ανανεωθεί ή τέλο πάντων να μεγαλώσει το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα. Τι λες εσύ? Ε, το θεωρώ δύσκολο. Έχω περάσει από το Εθνικό Κεντρικό Βιβλίο μεταξύ των πολλών ναι, βιβλίων που το έχω κάνει. Το ΕΚΕΒΗ ήταν ναι. μια σοβαρή προσπάθεια. Ήταν μια σοβαρή προσπάθεια, ειδικά στα θέματα τη φιλαναγνωσίας και ειδικά ε, τη αποστολή συγγραφέων σε σχολεία και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό ήταν μια σταυροφορία, α το πούμε έτσι, για να προωθηθεί η ανάγνωση μεταξύ των παιδιών. Το ότι δεν υπάρχει κάποιο σήμερα φορέα ο οποίο κατά κάποιο τρόπο. Α πούμε, να σα ένα παράδειγμα. Σε καλούν σε ένα φεστιβάλ στο εξωτερικό. Λέω κάτι τώρα αυτό. Πόνο, α πούμε, πώ το mm. πούμε. Και σου είναι, ξέρει, εμεί σου καλύπτουμε οτιδήποτε υπάρχει εκεί, αλλά τα αεροπορικά σου δυστυχώ mm. δεν μπορούμε να τα καλύψουμε. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, Τι Υπάρχει κάποιο φορέα να σε καλύψει, να πα εκεί. Ένα, συγγραφέ, ένα συγγραφέα θέλει να πάει σε ένα σχολείο, τον κάνουν σε ένα σχολείο. Πέραν τη δυσκολία που πρέπει να πάρει άδεια από τη ε, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που ευτυχώ εγώ επειδή δουλεύω σε ιδιωτικό σχολείο, κάπω είναι πιο βόλικά τα πράγματα για μα. Πέραν ότι πρέπει να πάρει άδεια, το οποίο μπορεί να καθυστερήσει και όλα αυτά τα πράγματα. Πώ θα πάει αυτό ο άνθρωπο, Ποιο τον πληρώσει Έτσι. να πάει εκεί. Θυμάμαι ότι το Εκεβί, γιατί είχα ένα βιβλίο πολύ ο καφέ. Πολύ παλιά. Ε, και ήθελα να φέρω συγγραφεί που ήταν στη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, τον Γιάννη Το Μακρύδάκη που ήταν. Στοιχείο. Στοιχείο και. και του έφερα με το ΕΚΒΙ. Ναι. Ε, βοήθησε ώστε να έρθουν. Ναι. Ε, σε συνεννόηση με του εκδότε βέβαια. Ε, και ήτανε, το βρήκα φοβερό αυτό. Mm. Ωραία. Υπάρχει μια φοβερή τρύπα αυτή τη στιγμή. Και όλοι εδώ σε αυτό το τραπέζι, ανεξαρτήτω πολιτικού κόμματο ή ότι πιστεύει κανεί, συγκλίνουμε. Στο ότι ε, αυτή η τρύπα κάποτε κάποιος πρέπει να ενδιαφερθεί να την κλείσει. Ε, είσαι αισιόδοξο. Το λέω αυτό με, την, με, με τη συνθήκη ότι η αλήθεια είναι πως όποια κυβέρνηση κι δεν είναι Δεν είναι ναι, πολιτικό ναι, το θέμα, αλλά ναι. και είναι θεωρεί το βιβλίο λίγο έξω το από τον πολιτισμό. Ναι, γιατί το βιβλίο δεν έχει ας πούμε μαζικότητα. Την ανάγνωση, είναι μια μοναχική πράξη με κοινωνικότητα. Την κοινωνικότητα όμως τη δώσεις όταν διαβάζεις. Δεν είναι, δε, ποια είναι η κοινωνικοτητα mm -hmm. του βιβλίου, ότι αν πούμε δύο βιβλία που μας αρέσουν, ξέρουμε ότι έχουμε κάποια κοινά μεταξύ μας. Έτσι, ή ότι νιώθουμε ότι ενωνόμαστε με μια ας πούμε, μεγάλη κοινότητα ανθρώπων στην οποία συμμετέχουμε και εμείς. Έτσι. Άρα το βιβλίο επειδή είναι μοναχική πράξη έχει λίγο ακροατήριο, μικρό ακροατήριο, έχει μικ... λίγι... λίγο κοινό, το οποίο έχει συνεπάγεται πολιτικό κόστο. Δηλαδή, αν έχει πάσει τον κινηματογράφο και δώσει λεφτά, θα τη δουν, α πούμε, 25.000 άνθρωποι μια ταινία. Mm. Ναι, Στη χειρότερη ναι, περίπτωση, ναι, έτσι. έτσι ναι. Ενώ το βιβλίο πλέον, πόσο να πουλήσει. Να πουλήσει 1.000 αντίτυπα, να πουλήσει 2.000, άντε να πουλήσει 15.000 αντίτυπα, αν είναι κάποιο συγγραφέα που ανήκει στου Ευπόλυτου, α πούμε. Αν πούμε. Ε, μέχρι εκεί είναι. Mm -hmm. Υπάρχει ταβάνι εκεί. Οπότε κανεί δεν ασχολείται με το έρευνα του βιβλίου και όλοι ασχολούνται με αυτά τα οποία φέρνουν ε, πελάτε, Κομματική σωστά. πελατεία. σωστά. Έτσι. Να κάτσει μπίλια όμω. Ναι. <laughs> και η μπίλια θα κάτσει στο ερώτημα γιατί πάντα βρέχει το κεφάλι του σκύλου. Και βέβαια αναφέρομαι στον τίτλο της τελευταίας σου ποιητικής συλλογής που θα μας διαβάσεις κάτι από εκεί γιατί καλό είναι να ακούσουν και οι ακροατές Ποιο είναι και αυτό ο Δημήτρη Αγγελή ω ποιητικό λόγο. Να διαβάσω ή να απαντήσω. Λοιπόν, θα έλεγα να διαβάσει πρώτα και μετά να απαντήσει. Ξέρω και εγώ ότι αν διαβάσω, νομίζετε. Έτσι, αυτό το έχουμε. Λοιπόν, να ε, διαβάσω ένα από την τελευταία ενότητα που είναι ποίηματα αφιερωμένα άκρος ερωτικό βιβλίο έχω να πω ε, ερωτική ή ποιητική συλλογή ναι ωραία ας διαβάσω το τελευταίο πείμα της συλλογής που είναι πράγματι mm -hmm. έτσι τα ερωτικά το πείμα είναι από την, μια συλλογή που, μια ενότητα που εμπνέεται από ταινίε του Αντρέη Ταρκόφσκι Κάθισε και τον Ξανέδο Ταρκόφσκι να γράψω εκ, τα πείματα αυτά και ο τίτλος ναι, έτσι. που έχουν και δεν έχουν σχέση με, με τις ταινίε τελικά αλλά εντάξει Λοιπόν, το πείμα λέγεται Θυσία. Ακόμα κι αν φτάσει αργά, φορώντα το κεφάλι του λαγού και κρατώντα δύο φλιτζάνια τσαγιού στα χέρια ή τη γνωστή χάρκινη τρομπέτα σου, ακόμα κι αν πλατσουρίζουμε με τι κίτρινε γαλότσε στα νερά τη Παλύρια, ενώ δίπλα καλπάζουν κοπαδιαστά κέντραβρη και ελάφια, ακόμα κι αν κοιμηθούμε απόψε στο πάτωμα, τσαλακώνοντα τι φτερούγε μα, ακόμα κι αν κρατήσουμε εχμαλό του ω το πρωί που το αποξηρωμένο στον κήπο μα κλαδί θα ανθίσει πάλι ακόμα και αν έρθει. Ακόμα και αν έρθει τώρα κάτω από τον ίσκιο του φάρου και μου πει όχι ξανά, ακόμα και τότε εγώ ω το τέλο του κόσμου για σένα θα καίγομαι. Ναι. δεν έχει το διάβασα πολλά, πολύ καλά. Πολλά δυνατά ποίηματα αυτή η συλλογή, αλλά εσύ γιατί διάλεξε αυτό για τίτλο. Για να πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή το έχω ξεχάσει. Ναι. Ε, σκεφτόμουν να καταρχά έναν άλλο τίτλο και τον είχα αναγγείλει και μου άρεσε, α πούμε. Χάλια τίτλο ήταν στην πραγματικότητα. ήταν, ο τίτλο ήταν Κίτρινα όνειρα. Γιατί ήταν Κίτρινα όνειρα, Γιατί σκεφτόμουν το χρώμα τη έπια, α πούμε. Έτσι, προχωράει η ηλικία, είναι μελαγχολικό λίγο. Κίτρινα όνειρα, έχει και όνειρα μέσα πολλά. Οπότε λέω, α το πω έτσι. Μετά όμω, γιατί όμως διάλεξα, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, γιατί διάλεξα το ε, πάντα βρέχει το κεφάλι του σκύλου. Και μετά μου ήρθε αυτή πάντως, η φράση και μου άρεσε, μου κάθισε στο μυαλό, mm -hmm. α με το πάντα βρέχει το κεφάλι του σκύλου. Και λέω, μ, δεν είναι κακή ιδέα. Ε, ο ο σκύλο είναι ένα, ένα. Έχει και ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο να πούμε. Είναι το του σχιαφάκα, που είχε <laughs> κάνει <laughs> και για το ελάφι το εξώφυλλο. Να <laughs> τι <laughs> εκδόσει πόλη. Από τι εκδόσεις τη πόλη, ε, ο οποίο κάνει κάποια σουρεαλιστικά σχέδια και μου αρέσουν mm -hmm. πάρα πολύ για εξόφυλλα. Αυτό, Αυτό είναι ναι. όντω ε, ε, σουρεαλιστικό. Ναι. Είναι μια ομπρέλα που από κάτω τη έχει ένα σκύλο που βρέχεται και έναν ήλιο. Αν καν, δεν κάνω λάθο. Ναι. καλφωμένο μήλο ναι. που ναι. μπορεί να δηλώνει έναν πειρασμό τέλο ναι. πάντων. Ναι. Διάφορα πράγματα. ναι. Είναι ένα βιβλίο που είχε μια θετική ανταπόκριση, νομίζω. Και το προηγούμενο σου βιβλίο, να μην το βέβαια ξεχάσουμε, Τάξι, που ναι. πήρε και το βραβείο. Το προπροηγούμενο. Το προπροηγούμενο, ναι. ναι, σωστά. Ναι. Πώ αισθάνθηκε με το βραβείο, Λείπε τώρα. Κάτι καλό έχω κάνει εγώ. Ε, έχω την τάση γενικά να μην ε, δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά. Είναι καμία ευχαρίστηση. Σίγουρα mm. μην κορεδεύω τώρα, είναι μια ευχαρίστηση, αλλά. Ε, έχω ένα φίλο που με κοροϊδεύει πάντα και μου λέει. Ε, ναι, πήρε το κρατικό βραβείο, χαμογέλασε και προχώρησε, μου φαντάζομαι. Με κοροϊδεύει πάντα για αυτό το πράγμα. Ε, ότι είμαι ε, ψυχρό και χωρί συνέστημα. Ε, εντάξει, νομίζω το συνέστημα φαίνεται καθαρά μέσα στα δεν βιβλία, χρειάζεται. οπότε δεν χρειάζεται ναι. να φαίνεται και παρά έξω. Οπότε ναι. μια χαρά είμαστε. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, να σου πω και την αλήθεια. Όταν πρόκειται για κάποια συγκεκριμένα βραβεία και όχι για όλα, γιατί. Είναι λίγο θολο, θολή η κατάσταση ναι. με τα βραβεία στην Ελλάδα, ειδικά τα λογοτεχνικά. Ε, εντάξει αισθάνεσαι και κάπως μια ευχαρίστηση, όπως την είπες. Ναι. Αισθάνεσαι ότι, δεν ξέρω, ότι είσαι σε ένα καλό δρόμο, αλλά αυτό είναι δικό σου υπαρξιακό. Ε, 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 εγώ, να πω την αλήθεια τώρα, όταν ε, ξεκινούσα να γράφω και όλα αυτά τα πράγματα και μελετούσα διάφορα πράγματα... Έχω περάσει πάρα πολλέ ώρε διαβάζοντα την uh, βιβλιοθήκη του, του, του Πανεπιστημίου τη Κρήτη. Είμαι στο υπόγειο. Ένα, ένα διάστημα δίδασκα στο Πανεπιστημίου τη mm. Κρήτη. Οπότε ε, έχω περάσει όλα τα περιοδικά, τα λογοτεχνικά, έτσι ψάχνοντα να βρω στίγματα, ε, ενδιαφέροντα πράγματα κτλ. Εκεί συνειδητοποίησα ότι τελικά είναι σχεδόν αδύνατο ένα α πούμε συνεπή συγγραφέα, δεν θα έλεγα οπωσδήποτε καλό ή κάτι άλλο, κάποια στιγμή να μην πάρει ένα βραβείο. Mm. Δηλαδή θα του πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Mm. Οπότε αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή το λέω για παρηγοριά για ναι, όλου. Δηλαδή ναι, κάποια, ναι. Ξυνή, κάποια, κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Ναι. Δηλαδή με, τώρα, με ένα άλλο τρόπο κάπω θα αναγνωριστεί. Ακόμα και ποιητέ που ενδεχομένω φύγανε από τη ζωή έτσι λίγο νιώθοντα ότι δεν τιμήθηκαν όσο έπρεπε. Πάει ο νου στον ωραίο τελεξάκι, που όμω είχε πάρει το βραβείο Μάθιο για παράδειγμα. Πολύ ναι. αγαπημένο ποιητή. Νομίζω όμω ότι δικαιώθηκε στη συνείδηση του κόσμου και αυτό. Οπότε νομίζω ότι ένα είδο δικαίωση πάντα υπάρχει. Εγώ αυτό που χαίρομαι, γιατί ε, συνήθως υπάρχει αυτή η παραφιλολογία, τα βραβεία, αυτή η βλακία που είχε πει ο Χριστιανόπουλος, ναι, που την εντάξει. κοτσάρουν όλοι, που, εντάξει όλοι ξέρουμε πόσο στην πραγματικότητα μακριά από αυτό ήταν ο ίδιος, από αυτό που δήλωσε. <laughs> Αλήθεια ε, είναι αυτό. Ε, ναι, ναι. Ε, Εντάξει δημιουργεί ας πούμε ένα, μια, ένα μύθο, ένα, ας πούμε, μια, ένα καταγγελτικό λόγο εναντίον των βραβείων, μια αντίδραση ένας στα ναι. βραβεία. Εμένα αυτό που με ικανοποιεί είναι ότι βραβεύτηκα, βραβεύτη okay, ε, με ικανοποιεί το ότι δεν κούνησα το δάχτυλό μου γι' αυτό. Αυτό είναι δηλαδή, πολύ σημαντικό. Το, το ότι, πιο σημαντικό από ναι, όλα. Ότι δεν νοιάστηκα και ούτε ποτέ θα νοιαστώ, ούτε ποτέ θα προσπαθήσω να διεκδικήσω κάτι. Έχει μεγάλη βιβλιοθήκη. Τώρα θα σου πω γιατί σε ερωτά. Δυστυχώ. <laughs> Τι κάνει. <laughs> γιατί ρωτάω, ξέρει, γιατί το ίδιο σημαίνει ναι. και με εμένα. Ομοιοπαθή. <laughs> ναι, 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 αλλά. Φαντάζομαι ότι και εμένα θέλω να με διώξουν τα παιδιά μου από το σπίτι. Ναι, <laughs> διότι. Εγώ κάποια στιγμή με πια απόγονο και λέω στα παιδιά. Ε, να σα πω κάτι: Διαβάστηκα ένα βιβλίο. Που διαβάζουν τα παιδιά μου έτσι. Δηλαδή, διαβάστε ένα βιβλίο γιατί θα σα μείνει αυτή η βιβλιοθήκη κάποια στιγμή. Δεν <laughs> θα ξέρετε τι να κάνετε. <laughs> Ωραία, ναι, και συγχρόνω έχω στο μυαλό μου και μια ιστορία που μου είχε πει ο Τσιρόπουλο, τρομερή. Είχε έναν φίλο στην uh, Βαρκελόνη ο οποίο ήταν παλαιοβιβλιοπόλη. Μία φορά λοιπόν τον κάλεσαν, όπω γίνεται πώ κάνουν παλαιοβιβλιοπόλη, να πάρει μια βιβλιοθήκη όπω ήταν κανουν παλαιοβιβλιοπολες γιατί πέθανε κάποιο, είχε πάρα πολλά βιβλία και τα, οι, απο... οι, κληρονόμοι, οι παιδιά του, δεν ξέρω τι ήταν, ήθελαν να απαλλαγούν από τη βιβλιοθήκη. Και αυτό ψάχνοντα τη βιβλιοθήκη, βρήκε μια σπάνια έκδοση του Δόν Κιχώτη, η οποία προσοχή όμω την είχε ζωγραφήσει στο χέρι πάνω στο βιβλίο ο Νταλή. Ακαλά. Και έγινε ζάμπλου του από αυτό. Καλά. Ακαλά. Ναι. Δεν υπάρχει. Ναι. Και του το έχω λίγο πίαστο, παιδιά. Κοιτάξτε κάτι. Μπορεί να έχω γράμματα μέσα. Μπορεί να έχω ενδιαφέροντα πράγματα. Προσέξτε. Ναι, να ξεφύγετε τα βιβλία. Αυτό. Να το λέω κι εγώ σαν επιχείρημα. Δικά μου. Ναι. Ε. Οπότε είναι αυτό. Εγώ έχω δώσει πάρα πολλά. Καταρχά έδινα παλιά τώρα βιβλία στην uh, Δημοτική Βιβλιοθήκη του Μοσχάτου, γιατί ήμουνα και όταν ήμουν μαθητή. Ε, δανειζόμουν βιβλία από εκεί. Ε, κάποια μέρα που μπήκα μέσα κουβαλώντα σακούλε, με κοίταξε με απόγνωση η βιβλιοθηκάριο. Και, και μου είπε: Δεν χωράμε άλλο, μην φέρνει <laughs> άλλα. <laughs> Έπρεπε να του πάρα πολλές βιβλία. Φανταστικό. Μετά πήγαινα λίγα στη του νέου Φαλήρου, αλλά εκεί δεν υπήρχε αναγνωστικό κοινό, όπω κατάλαβα. Τώρα έχω πάω αρκετά βιβλία ε, στο, στο, σχολείο μου, επειδή έχει μια καλά οργανωμένη βιβλιοθήκη, του πάω εκεί βιβλία. Οπότε, ε, αφήνω. είναι μία κάποια λύση. Συμβατή. Ναι, και προσπαθώ να πίνω και βιβλία τα οποία θα διαβάσουν τα παιδιά. Δεν ναι. ναι, είναι έτσι. βιβλία, ας πούμε, μη επιλεγμένα ή ας πούμε, βιβλία που εντάξει, θέλω να τα ξεφορτωθώ, αλλά δεν θα τα διαβάσει κανένα. Ναι. ναι. Σωστά. Ναι. Εγώ όμω θέλω να διαβάσουμε ακόμη ένα πήμα. Σε από το βιβλίο αυτό. Από το βιβλίο... Έχεις, ε, δεν έχουμε μαζί το άλλο βιβλίο. Όχι, όχι, αλλά έχω κάνει κάτι. Ε, για πε μου. Έφερα ένα από τα καινούργια πείματα. Α, αυτό εντάξει. Το οποίο νομίζει... έχει μεν δημοσιευτεί, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να το ξέρει ο κόσμο. Ε, θέλω να το ακούσουμε. Γιατί υπάρχει το εξή. Επειδή είπα και πριν ότι τα πολιτικά θέματα και αυτά μπορεί να μην τα σχολιάζω, αλλά τα σχολιάζω μέσα από τα πείματα. Ε, αυτό είναι η αλήθεια. Ναι. Και, το, και στα προηγούμενα βιβλία. Στο, προηγούμενο, ναι, στο προηγούμενο βιβλίο αυτό που βρέθηκε, το Ελάφι δηλαδή. Ναι. Είχε πολλά Άλλος πολιτικά κριτήρια. Ένα καταπληκτικό τίτλο. Ναι. Ε, μετά θα έχω κανένα σκύλο, καμιά γάτα, κάτι άλλο. Θα έχω... <laughs> α, όχι, σκύλο, άλλο. Οι γάτε που αρέσουν και στον κύριο Γκιόνι, στι <laughs> πόλει. Ναι, ναι, ναι. <laughs> λοιπόν, οπότε το επόμενο βιβλίο σκέφτομαι, αλλά είπαμε προσωρινή, τι είναι προσωρινή πάντοτε, να το ονομάσω Η πόλη τη Μαρία. Τη <laughs> <laughs> Μαρία, ε. Γιατί είναι η Μαριούπολη με στη μέση. Α, οπότε υπάρχει και ένα σχόλιο με... για τον πόλεμο και όλα Πολύ αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό το τμήμα. Έχει δημοσιευτεί διαδικτυακά. Ε, έχει σχέση με ένα ποίημα του προπροηγούμενου βιβλίου, οπότε γι' αυτό έχει τίτλο Επιστροφή σε ένα παλιότερο θέμα. Αυτό το ποίημα είναι ο αέρα που σε τυλίγει η Μαρία. Όταν βγαίνει το πρωί βιαστική, προσπαθώντα να συμμαζέψει την τσάντα του αλουμινόχαρτο με τα βατόμουρα και να καλέσει ταξί, κανένα δεν σταματάει. Καταργέσαι την ατυχία στο ξυπνητήρι που δεν χτύπησε, τα κλειδιά που δεν σου φανερώθηκαν εγκέρος, στην πραγματικότητα όμω φταίει μοναξιά το ξέρεις». Αυτό το ποίημα είναι ο αέρα που σε διατρέχει, Μαρία. Γιατί σε μια πόλη σκοτεινή και με χάσματα, μια πόλη στοιχειωμένη από του παλιού τη ενίκου, όλοι περαστικοί, έμειναν μόνο οι χιλιάδε διακηρύξει τη αιώνια αφοσίωσή του σκορπισμένα στου δρόμου, τα σπασμένα τζάμια, και ένα φωτοστέφανο λευκών περιστεριών που σε περιβάλλει τα απόγευμα. Εσύ αποδιώχνει το θαύμα. Πράξει μόνο απαιτεί και δεν έχει. Αυτό ο αέρα που σε τηλίγει Μαρία, άλλοτε ψυχρός και άλλοτε ζεστός κατακίτρινος αέρας παγωτομηχανής ψημένων καλαμποκιών και γιασεμιών αυτός ο αέρας που σφύριζε τότε που χορεύαμε μέσα στα ηλιοτρόπια και μας έκλεβε τα πηλίκια είμαι εγώ τα μάτια μου που σε ληλατούν κάθε λεπτό αν σε χάσω θα πρέπει να βρω καινούριο νόημα στη ζωή και δεν έχω το περιμένουμε Άρα, λοιπόν, έχει, δρόμο μπροστά, έχει του ακόμα. δρόμο μπροστά του έτσι Ναι, ναι. ναι. τα παιδεύεις πολύ τα παιδεύω πολύ. Τα παιδεύεις Δεν νιώθω την υποχρέωση να βγάλω σόν και καλά βιβλίο κάποια χρονιά. Έχεις δοκιμάσει να γράψεις κάτι άλλο εκτός από πει. Έχω γράψει πολλά πράγματα. Μην πες. Τι δεν ξέρω. Όχι, πέρα από δοκίμια που έχω δημοσιεύσει, έχω δημοσιεύσει και διηγήματα. Α, μπράβο, ναι, τα ναι. πηγήματα. Ναι, σωστά. Έχω βγάλει ένα παιδικό. Mm -hmm. Αυτό δεν το, το ξέρω, το παιδικό. Ναι, ναι, το μπαλόνι τη Ζένιας. Α, μάλιστα. Το οποίο, να πω την ιστορία του, για έδωσε θάρρο σε μερικού ανθρώπου. Το είχα περίπου 8-10 χρόνια στο σιρτάρι. <laughs> ε, το είχα στείλει σε όλου του μεγάλου εκδότε. Δεν βγήκε. Το απέρριψαν όλοι. Και όταν τελικά βγήκε από το καλλιδοσκόπιο με ζωγραφική σχέδια του Δημήτρη Αναστασίου, που είναι εξαιρετικό ζωγράφο. Ήταν και στι λίστε του Αναγνώστου και στι γραφικών του Το οποίο το λέω γιατί, γιατί εκεί είναι η δικαίωση που λέω. Mm. Δεν πειράζει που δεν βραβεύτηκε. Δεν το περίμενα και mm. να βραβευτεί. Mm. Αλλά είπα να, ένα, ένα βιβλίο που το απέριψαν όλοι, τέλο mm. πάντων, mm. ξαφνικά μπήκε σε λίστε ναι. Mm. 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 Καλά, νομίζω ότι ε, πολλά πράγματα που έχουν απορρίψει mm. <laughs> οι εκδότη παγκοσμίω έχουν mm. γίνει. Mm. Αλλά το ακού για άλλου και ξαφνικά συμβαίνει και σε και είναι mm. ωραίο. Mm. Ναι, φυσικά και είναι πολύ ωραίο. Και έχω και ένα ακόμα παραμύθι. Ή έτοιμο. Ήθελες να τα διαβάσουν οι κόρε σου αυτά, βασικά αυτά τα βιβλία, τα παραμύθια. ε, Ναι, δηλαδή συμβαίνει το εξή. Και έχω και παραμύθια που του τα έχω πει, τα έχω ξεχάσει. Γιατί όταν του πήγαινα για ύπνο, του έλεγα να σου φτιάξω Μου έλεγε Μπομπάρα, πα ένα παραμύθι. Δεν θα του πω, α πούμε, τα γνωστά παραμύθια. Και έφτιαχνα παραμύθια ή έσπαγα παραμύθια άλλα. Οπότε υπάρχουν παραμύθια που του έλεγα και του άρεσαν και τα έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Και κάποια στιγμή θα ήθελα ένα-δύο από αυτά να τα γράψω. Γιατί ένα ε, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Τα υπόλοιπα όχι τόσο πολύ. Και το παλόνι τη Ζένια ήταν ουσιαστικά ένα διάλογο με ένα κοριτσάκι. Το οποίο μου ήρθε να το φτιάξω παραμύθι. Και έχω γράψει και ένα θεατρικό. Mm. Το οποίο δεν νομίζω θα ευτυχήσει ποτέ του. Καλά, μην το λε αυτό. Δεν πειράζει. Το ναι, το λες, ναι. Είναι ναι. καλό να είμαστε δημιουργικοί. Εσένα ποιο παραμύθι. σου έλεγε παραμύθια όταν ήσουν μικρό. Εγώ διάβαζα παραμύθια. Να μου πούν παραμύθια, νομίζω ότι οι δύο γιαγιάδες μου έλεγαν πάντοτε τα ίδια παραμύθια. <Και>, μπορεί. Ναι. Ήταν αυτά που ήταν κυκλοφορούσαν, νομίζω, σε όλα τα ελληνικά <Και>, σπίτια. Όχι, όχι, είναι εντυπωσιακό ότι η γιαγιά μου από το χωρίο που ήταν μια γράμμα, γιατί δεν ήξερα να διαβάζει. Ε, ήξερε ένα παραμύθι, το οποίο έλεγε να μα τρομάξει βασικά, το οποίο είχε ήρωα έναν αστυνόμο. Ο οποίο κυνηγούσε τον διακονιάρη, δηλαδή το ζητιάνο τη περιοχή που άρπαζε παιδιά τέλο πάντων. Και ήταν ουσιαστικά ο φόβο που ήθελε να μα προκαλέσει να μην βγαίνουμε στον δρόμο. Γιατί θα περάσει κάποιο να μα πάρει και θα μα χάσει. Ναι. Αυτό. Έχετε ένα μοναδικό παραμύθι που ήξερα. Ναι, ναι. Δημήτρη Αγγελή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το podcast. Περιμένουμε όλα τα επόμενα. Δεν ξέρω πού θα στοχεύσεις. Μάλλον την επόμενη ποιητική συλλογή. Ε, αλλά. Το σίγουρο είναι πως έχουμε μεγάλη αγωνία, αγωνία δεν θα έλεγα, αλλά περιέργεια, σίγουρα, για να δούμε τι, μας, τι θα μας ετοιμάσεις πάλι, να πάρει το χρόνο του, να οριμάσει όσο νομίζεις εσύ. Δεν ξέρω. Κάνεις, κάνεις. Κάπου δύο χρόνια. Ε, κάπου εκεί. Κάπου, εκεί. εκεί. εκεί είσαι νομίζω. Ναι. Ε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το Ακούσατε το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Το καλό να ακούγεται.